κυρία Φιγιαλούς είναι μαζί μας εδώ πέρα για να μας πει το εξής. Γιατί η Παύλωβα λέγεται Παύλωβα καταρχήν? Είναι αφιερωμένο αυτό το γλυκό στην Άννα Παύλωβα, την φοβερή χορεύτρια. Η οποία... Κοίταξε, είχε πάει να χορέψει. Η ιστορία τι λέει? Το είχε σκάσει από την τότε Σοβιετική Ένωση. Ναι. Και βρέθηκε με την ομάδα της, το μπαλέτο, στο Πέρθ, στη Δυτική Αυστραλία. Πολύ ωραία. Και εκεί της αφιερώσαν αυτό το γλυκό. Μετά από την αέρινη παρουσία της αφιερώσαν ένα αέρινο γλυκό. Έκανε τα πυρουέτες και τα λοιπά και πήγε ένας σεφ εκεί πέρα. Και το ονομάσαν Παύλωβα. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Θα μας εξηγήσει λίγο, σε παρακαλώ, τα υλικά. Ωραία, λοιπόν, το βασικό υλικό είναι τα ασπράδια. Δηλαδή, χωρίζουμε τους κρόκους από τα ασπράδια. Λοιπόν, το αυγό είναι το βασικό, το ασπράδι. Βάζουμε βανίλια οπωσδήποτε για να μυρίσει ωραία. Εγώ χρησιμοποιώ υγρή βανίλια. Ωραία. Μερικές σταγόνες ξύδι. Ωραία. Ζάχαρη. Ζάχαρη, κλασικά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και μετά για την διακόσμησή της από πάνω, χτυπάμε κρέμα γάλακτος με λίγη ζάχαρη αυτή τη φορά. Και χρησιμοποιούμε φρέσκες φράουλες για να φτιάξουμε μία σάλτσα, αν θέλουμε. Ωραία. Και τη διακοσμούμε με φρέσκα φρούτα, την κλασική συνταγή, και μόνο με ζουμερά φρούτα. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε την Παρασκευή, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα αυγά. Θα τα ξεχωρίσουμε ένα-ένα. Πρέπει να είναι φρέσκα τα αυγά και σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή να είναι σε μια θερμοκρασία γύρω στους 18-20 βαθμούς. Χαμηλή ταχύτητα και προσθέτουμε τη ζάχαρη μετά. Σιγά-σιγά, για να μπορέσει να διαλυθεί η ζάχαρη. Α, ωραία. Δεν πρέπει να τη ρίξουμε όλοι μαζί. Α, ένα μυστικό, ας πούμε, είναι αυτό. Είναι ένα μυστικό αυτό. Ρίχνουμε μία-μία κουταλιά τη ζάχαρη. Μπορούμε λίγο ακόμη. Λίγο ακόμη, βέβαια. Και αρχίζει να αφρατεύει το ασπράδι. Τώρα το έχει βάλει στο maximum, το μίξερ, και περιμένουμε να γίνει. Αυτό που περιμένουμε είναι η μαρέγκα να κάνει κορυφές. Ακούγουμε. Δηλαδή να κάνει μυτούλες. Να κάνει μυτούλες. Ωραία. Θέλει ακόμη κι άλλο χτύπημα. Θέλουμε όμως να προσθέσουμε βανίλια. Εγώ προσθέτω υγρή βανίλια. Υγρή βανίλια και το ξύδι που είπαμε. Έτσι. Και το ξύδι. Ωραία. Μερικές σταγόνες. Αυτό κόβει λίγο και τη γλύκα της μαρέγκας. Και ξανά πάλι. Και ξανά πάλι. Στο φουλ. Στο φουλ. Εγώ χρησιμοποιώ ένα τέτοιο απλό ταψί, διότι δεν χρειάζεται γύρω-γύρω να έχει χείλος. Ωραία. Βάζω ένα... μια λαδόκολα από πάνω. Ή αυτό το ειδικό χαρτί για το φούρνο. Ωραία. Και θα με βοηθήσεις τώρα, βεβαίως, θα το κρατάς κρατάω έτσι. Εγώ, κρατάω. Ωραία. Να γίνει η εξόρυξη. Και θα το βάλω όλο στη μέση. Το γυρνάς λίγο. Ναι, ναι, ναι. Θα το βάλω στη μέση και θα του δώσω ό,τι σχήμα θέλω. Ωραία, το κάνουμε καρδιά. Καρδιά θες, δεν είναι. Του Αγίου Βαλεντίνου οι καρδιές Παύλωβες. Τώρα θα το κάνουμε στρογγυλό. Λοιπόν, το βάλουμε στο φούρνο. Ωραία. Ήρθα. Α, καλά, είναι και κρακελαριστή, βλέπεις. Τσάκα, τσάκα τα πράγματα. Είναι λίγο κρακελαριστή, αλλά έτσι είναι η Παύλωβα, έτσι είναι η ωραία Παύλωβα. Μια χαρά, δοκίμασα εγώ στον δρόμο. Δοκίμασες. Να την βγάλουμε το χαρτί. Εγώ λέω να την βγάλουμε το χαρτί. Ωραία. Ξέρεις τι κόλπο κάνω, Για να δω. Κάνω διπλά... Για να δω να μαθαίνω κι εγώ. Έτσι. Να το. Έτσι. Τέλεια. Και άλλη μια τούμπα θα κάνουμε. Γιατί άλλη τούμπα? Για να τη βάλουμε από τη κριτσανιστή πλευρά, έτσι, να τη βλέπεις τι ωραία που είναι. Κάνω το χαρτί. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Και τη βάλουμε ξανά. Έτσι. Ωραία. Πετάει λίγο από εδώ και από εκεί, δεν πειράζει. Να τη λοιπόν, να τη η Παυλωβίτσα μας. Αλλά τώρα χρειαζόμαστε σαντιγί, πρέπει να χτυπήσουμε σαντιγί. Ρίξω μια-δυο κουταλιές από αυτό το πολύ ωραίο, την πολύ ωραία σως εδώ στις φράουλες. Ωραία. Για να είναι, ξέρεις, ζουμερές, γιατί η Παύλωβα θέλει κάτι ζουμερό. Ναι. Και αυτό θα το κάνουμε βέβαια λίγο πριν τη σερβίρουμε την Παύλωβα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και το αφήνουμε στο ψυγείο. Έτοιμη. Λοιπόν, ωραία, 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 πολύ ωραία. Θα κόψω ένα ωραίο κομμάτι. Σάλτσα και είναι δικό σου.
Φάω έτσι με αυτό το τέτοιο. Ναι, για να μην πάει χαμένη η σάλτσα. Μεγάλη την κουτάλα. Ναι, να μην πάει χαμένο. Παύλωβα, Μπαϊέφη για Λούση. Βλέπετε, εξαιρετική.